Λοιπόν, για πάμε τώρα στα εσωτερικά. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Δεν γίνεται. Έχει χυθεί τόσο μελάνι πια για το θέμα της αλλαγής σας από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Καλά, βεβαίως, αυτό πήγε πίσω. Ναι, αλλά εγώ πρέπει να σας ρωτήσω. Η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής, κυρία Γεννηματά, είπε βεβαίως ότι πρέπει να αξιοποιούνται όλα τα στελέχη. Εντάξει, μια θέση η οποία φαντάζει λογική, ακούγεται λογική. Από την άλλη όμως κάποιοι συσχετίζουν την αλλαγή αυτή με την φερόμενη υποψηφιότητά σας για την ηγεσία του κινήματος αλλαγής. Κοιτάξτε, αυτή η συζήτηση για εμένα ως κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και του κινήματος αλλαγή έχει τελειώσει. Ήταν μια συζήτησή της περασμένης εβδομάδας, έχω κάνει και μια δήλωση. Δεν θέλω πάμε να προσθέσω τίποτε, μα τίποτε πάμε περισσότερο. Και εγώ θα σας ρωτήσω για μια ακόμη φορά, αν θα είστε υποψήφιος. Κυρία Πετούνη, μην μου πείτε μετά την πανδημία, γιατί μόνο σας είπατε ότι το 22 θεωρείτε ότι θα ξεμπερδέψουμε με τον εμβολιασμό. Θα διεκδικήσω την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Α, του κινήματος αλλαγής. Θα διεκδικήσω την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, του κινήματος αλλαγής. Γιατί πιστεύω πως μπορώ να εγγυηθώ το μέλλον της παράταξης και να συμβάλλω στο μέλλον της πατρίδας. Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου, αν μου απαντούσατε θετικά, που μου απαντήσατε, γιατί να ψηφίσουν εσάς. Όμως, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι επίσης έχει χυθεί πολύ μελάνι που σας κατηγορεί εντός εισαγωγικών για τη δεξιά πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ